Survivor να λέει την αλήθεια ή να λέει αυτό που νιώθει. Είναι λάτωμα, είναι κακή συμπεριφορά. Του βγαίνει σε κακό. Σου βγήκε σε κακό. Για μένα, μήπως. Εννοώ, ναι. Ο χαρακτήρας μου, αυτός που βγήκε προς τα έξω, δεν ήμουν εγώ ακριβώς, βέβαια. Θέλω να εξηγήσουμε βέβαια κάτι, παιδιά, καταρχήν. Δηλαδή, ίσως για αυτούς που ίσως δεν το ξέρουν, αν και φαντάζομαι ότι όλοι το ξέρουν. Η καταγωγή της Ξένιας δεν είναι από την Ελλάδα. Δηλαδή, η Ξένια μιλάει τα ελληνικά πολύ καλά, καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι η μητρική της γλώσσα τα ελληνικά. Άχι. Όταν λοιπόν η μητρική σου γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά, όπως και εμένα, αν εγώ δηλαδή μπω σε ένα reality επιβίωσης στην Αγγλία, τα μιλάω τα αγγλικά καλά, δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Και μπλεχτώ σε μια παρεξήγηση, μπορεί να πω εκφράσεις και λέξεις με τρόπο ή με. Χρησιμοποιώντας ένα συντακτικό οι λέξεις και να πούνε οι Άγγλοι τι είπα αυτή, να τις πω. Να κάνεις αγενείς. Μπράβο. Ενώ ωραία. Εγώ να θέλω να το πω αλλιώς. Δηλαδή με το που μπήκε η Ξένια μέσα, της είπα καλά, συγγνώμη. Επειδή εγώ ας πούμε έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Αλέξανδρο Παρθένη που θα είναι κιόλας αύριο μαζί μας. Αχ, τέλειο. Ναι, έχουμε Survivor Weekend. Όταν λοιπόν ψήφισες εσύ στην πρώτη ψηφοφορία που βγήκε ο Αλέξανδρος, ναι. Ψηφίσατε στην κάλπη. Και εσύ έγραψες το όνομά του λοιπόν και κοίταξες στην κάλπη και είπες «Εσύ πρέπει να φύγεις απόψε». Και λέω «What a bitch, γιατί τόσο κακιά». Αλλά η Ξένια δεν το εννοούσε έτσι, γιατί και στο Survivor της πατρίδας της έτσι ακριβώς ψηφίζουνε και έτσι ακριβώς μιλάνε. Ναι, το θέμα είναι όταν εγώ σκέφτομαι κάτι, βασικά θέλω να πω κάτι. Πρώτα τα σκέφτομαι στα ρώσικα, μετά τα σκέφτομαι στα αγγλικά και μετά έρχεται η ελληνική γλώσσα. Ναι. Και μέχρι να τα βάλω όλα στο μυαλό μου, δηλαδή έχει γίνει υπάρχει, το κακό. Ναι. Εσύ το προσέγγισε με καλή προαίρεση τώρα όμως. Λες είναι από μια ξένη χώρα, ναι. Άρα έχει θέμα με τη γλώσσα. Αναρωτιέμαι, και θέλω να ρωτήσω την Ξένια και τα παιδιά, αν ξέρουν, αν το αντιμετώπισαν κακοπροαίρετα αυτό. Δηλαδή, αν έφαγες bullying για την διαφορετική σου καταγωγή μέσα στο παιχνίδι. Μέσα στο παιχνίδι. Μέσα. Και εκτός, στο Twitter, στα κοινωνικά δίκτυα. Ξέρω εγώ, το ένιωσες αυτό. Το είδατε αυτό. Μου το είπε ο Άρης ότι υπήρχαν. Όσο ήταν μέσα. Το ξέρει και η Ναταλία, γιατί μιλήσαμε και στο Twitter. Ναι, όντως. Υπήρχε μια πολύ κακή αντιμετώπιση από μερίδα τηλεθεατών, η οποία εγώ δεν θεωρώ ότι είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι, παρότι έτσι καμιά φορά φαίνεται. Είδα ρατσιστικά σχόλια και είδα πράγματα τα οποία δεν μ' αρέσανε και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι δεν το περίμενα. Απάντησες. Και από γνωστούς ανθρώπους. Ο μόνος που απάντησα ήταν η Ναταλία, και αυτό γιατί την αγαπώ, τη σέβομαι και μας έχει βοηθήσει και μας ξέρει. Γιατί και η Ναταλία αυτό που λέει, και είναι και προς τιμή της, γιατί λέει αυτό ακριβώς που έγραψε κιόλας, γιατί δεν το έγραψε με κακία ή εμπάθεια, ήταν ότι γιατί. Mm-hmm. Κατάλαβες. Την ίδια πορεία με την Ναταλία, την ίδια πορεία είχα κι εγώ. Δηλαδή, όταν βγήκε η Ξένια έξω, η πρώτη ερώτηση που της έκανα στο τηλέφωνο, αφού είδα ότι είναι καλά κτλ., είναι γιατί, κορίτσι μου, δηλαδή, πραγματικά, γιατί να υποφέρω, γιατί τι γίνεται. Εγώ αυτό το κορίτσι το έχω 5 χρόνια στο συγκρότημα. Ναι. Δεν μπορεί να είχα εγώ ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα μου. Εμένα η Ξένια κρατάει τη μικρή μου την κόρη 2 ετών, ώρες για να κάνω δουλειές, για να γράφω στο στούντιο κτλ. Και εγώ ίδιος απόρρισα με την εικόνα που είδα. Τι λέω, γιατί με βάλεις σε αυτή τη διαδικασία, τι συνέβη. Ειδικά με τον Αλέξανδρο, εγώ τον άνθρωπο τον γνώρισα κατά την προετοιμασία που τα παιδιά ήταν για να φύγουν. Ήταν ένα εξαιρετικό άνθρωπο με απίστευτο επίπεδο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά συγχαρητήρια και σε σένα που έκανε τέτοια επιλογή. Γιατί είναι. Ευχαριστώ, νομίζω εκείνο με επέλεξε, αλλά συγχαρητήρια και σε σένα. Είμαι σίγουρο μια τόσο ωραία γυναίκα, αλλά καταλαβαίνει το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν από τα άτομα που τη είχα πει ότι τον Αλέξανδρο με τον Αλέξανδρο και το είχα ζητήσει και από τον Αλέξανδρο. Του λέω να μου την προσέχει. Πού να φανταστώ θα τον εφάει νύχτα. Παιδιά, όποιον συμπαθούσα, τον πέταγε έξω από το παιχνίδι. Το έζησα. Ξέρεις ότι εγώ δεν έφαγα. Ξένια, δεν ξέρω, τον κοιτάει με μάτια κουταβιού. Του τύπου, δεν έφαγα σπίτι, αν εγώ μπορούσα να ψηφίσω τον αυτό μου θα ψήφιζα. Δεν μπορούσα δυστυχώς να το κάνω αυτό. Εγώ πραγματικά, ήταν ό,τι πιο δύσκολο. Κάθε ψηφοφορία, εγώ πήγαινα και ίδρωνα. Κάθε φορά. Λέω, τι θα γίνει σήμερα πάλι. Και να γίνω MVP. Ναι. Είχα και αυτή την τύχη. Είχες και αυτό. Βασικά κατάρα ήταν. Είχες την τύχη και έδωσε στο Γιάννη Δρυμονάκο. Δεύτερη βραδιά να που, το, που έγινε τη τρελή στο πανηγύρι. Θέλω και λέγανε το Δρυμονάκο, βρε Ξένια. Και Δρυμονάκο. Να ανεβαίνουν τα views στο YouTube. Αφού πειράζει. Θέλω, θέλω, θέλω να σου πω πάνω σε αυτό. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα που ψήφισα τελευταία. Που κανονικά δεν έπρεπε να ψηφίσω τελευταία. Ακόμα μέχρι και τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί έγινε. Σαν τηλεθεατές εμείς όλοι που βλέπουμε. Γιατί ψήφισε τελευταία, τι εννοείς. Κανονικά ο MVP νομίζω. Ψηφίζει πρώτος, ε. Ψηφίζει, ναι. Και ουσιαστικά είχε στο μυαλό της ετούτη γιατί σου τα έχω ρωτήσει όλα. Εγώ δεν ψηφίσω ναι. Είχα ένα άτομο στο μυαλό μου να ψηφίσω εκείνη τη μέρα και μετά για κάποιο λόγο
δεν είμαι πρώτη να ψηφίσω. Και ψηφίζει ο Μιχάλης, ο Μουρούτσος. Και μετά εγώ μένω και έχω 5 δευτερόλεπτα να καταλάβω ποιον θα ψηφίσω. Μήπως το είχες πει κάπου και το ξέραν από την παραγωγή? Όχι, καμία σχέση. Όχι. Ήταν μεγάλη έκπληξη.